να δούμε τον Χρήστο Αβραμίδη, τον καλό συνάδελφο που μας φέρνει σε επαφή με τον Γιάννη Ντουσάκη, που είναι ο φοιτητής ο οποίος έχει φάει το ξύλο της χρονιάς του φέτος, με συγχωρείτε για το χιούμορ, είναι λίγο πικρό, και την μητέρα του, την οποία ευχαριστούμε ακόμη περισσότερο που είναι κοντά μας, την κυρία Αριάννα Ματούλα. Καλησπέρα και στους τρεις σας. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φέρνει σε επαφή με τον φοιτητή και την μητέρα του. Καλησπέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Ο Γιάννης σήμερα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και βρίσκεται εδώ μαζί μας μετά από ένα πολύ σκληρό τραυματισμό και μετά από μια δολοφονική, ας μου επιτράψει η έκφραση, ενέργεια. Η πορεία της υγείας του είναι... Μισό λεπτό. Αυτό, ναι. Πάμε να δούμε τι είπε σχετικά με τα όσα έχουν συμβεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και να επιστρέψουμε να ρωτήσουμε τον Γιάννη και την μητέρα του πώς είναι τα πράγματα και τι έχει συμβεί. Η αλήθεια για την κυβέρνηση είναι ότι ορισμένοι τραμπούκοι με όρους συμμορίας επιδιώκουν να καταλύσουν τις αποφάσεις των οργάνων της πανεπιστημιακής κοινότητας. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Είναι σαφές ότι ορισμένοι επιδιώκουν ένταση στο πανεπιστήμιο, δεν θα τους παρακολουθήσουμε, αλλά η συντεταγμένη πολιτεία δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει τις συμμορίες να εφαρμόζουν τους δικούς τους νόμους και τις δικές τους αποφάσεις στους χώρους των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για να καταλάβουμε όλοι τι συμβαίνει εκεί, και η Διεθνής Αμνηστία, δεν ξέρω πόσο έχει ενημερωθεί. Κάποιοι με το έτσι θέλω, επί 34 χρόνια είχαν καταλάβει ένα χώρο. Ο χώρος αυτός, με απόφαση τη συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφασίστηκε να γίνει βιβλιοθήκη. Παραλαμβάνω να τα ακούσει και η Διεθνής Αμνηστία, βιβλιοθήκη. Και κάποιοι επιμένουν με το έτσι θέλω να επιβάλλουν τους δικούς τους νόμους. Η χώρα έχει κανόνες, είναι ευνομούμενη πολιτεία, είναι κράτος δικαίου. Δεν επιδιώκουμε καμία ένταση. Βιβλιοθήκη θέλουμε να κάνουμε, για να πηγαίνουν οι φοιτητές να διαβάζουν και να κάνουν τις εργασίες τους. Όλη αυτή η νοσταλγή αυτών των μεθόδων στα ελληνικά πανεπιστήμια, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβάλλουν τις δικές τους συνήθειες. Η ελληνική αστυνομία είναι εκεί για να προφυλάσει την απόφαση της συγκλήτου. Δυστυχώς, και φτάσαμε, να πρέπει να είναι μέσα για να γίνει το αυτονόητο, να φτιαχτεί δηλαδή μια βιβλιοθήκη. Επειδή ορισμένοι λίγοι επιμένουν να επιδιώκουν εντάσεις και να δημιουργούν τέτοιου είδους πράγματα, μια από τις δυσάρεστες συνέπειες της οποίας ήταν ο τραυματισμός του φοιτητή και του αστυνομικού. Τραμπούκι από τη μία, δυσάρεστη συνέπεια ο τραυματισμός του νεαρού φοιτητή, του κυρίου Γιάννη Ντουσάκη, και του αστυνομικού. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντουσάκη, τον Γιάννη, αν θέλει να μας πει πώς είναι, γιατί το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν. Γιάννη, να μιλάμε στον ενικό. Ναι, εννοείται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Το πρώτο ανακοινωθέν έλεγε ότι σου έγιναν οι εξετάσεις και ότι δεν έχεις τίποτα, έφυγες με αντιβίωση, αλλά δύο μέρες μετά ξαναπήγες στο νοσοκομείο. Ναι, δεν ξέρω. Γενικότερα η ανάρτηση του Ιπποκρατίου είναι κάπως προβληματική. Σχεδόν καλύπτει πολιτικές σκοπιμότητες το γεγονός ότι ήμουν σε αθλία κατάσταση. Και τώρα πώς είσαι, έχεις πάσει η γνάθο σου? Έχω ένα κάτωγμα στην άλλο γνάθο. Ναι. Το τι είναι σοβαρό και τι όχι, κανονικά σαν πανεπιστήμιο θα πρέπει να βγαίνεις και να μπαίνεις ερωτημελής. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, έχει επηρεάσει τις ρίζες των δοντιών μου. Προσπάσαμε να τα ισιώσουν, να είναι καλά το Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικότερα πάλι καλά, έχουμε και μια δημόσια υγεία. Να ήταν και καλύτερη, αλλά αυτήν έχουμε, αυτήν πορευόμαστε. Αυτήν ευχαριστούμε τώρα. Είχα στραβά, κάποια έχουν ραγίσει κιόλας δόντια, μου το βάλαν στη θέση τους. Το κάτωγμα έχει επηρεάσει τις ρίζες, μπορεί κάποια από αυτά κάπως να νεκρωθούν, να χάσουν τη ζωτικότητά τους. Εντάξει, έχω ραφτεί, είχα αρκετό μπλέξιμο στην αρχή, αυτό μου το κάλυψε το Ιπποκράτιο, το να με ράψει στο πηγούνι, στα ούλα και στα χείλια. Αλλά η τοποθέτησή του σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου ήταν άρα πολύ ψύχρεμη. Υπήρχε πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που αρχικά βγήκε στο ανακοινωθέν. Το καταλαβαίνω σωστά? Ναι, γιατί καταρχάς δεν μου έχουν κάνει, και είναι ένα είδος αξονικής για σπλαχνική, νομίζω λέγεται. Mm-hmm. Για το πρόσωπο, η οποία έδειξε κιόλας ότι έχω αυτό το κάταγμα στη γνάθο. Δεν είχε πει. Δεν την είχαμε κάνει στο Ιπποκράτη, οπότε δικαιωματικά δεν μπορούσε να πει ότι είμαι και... Γιάννη, να διευκρινίσουμε κάτι. Τα τραύματά σου προήλθαν εκτός από την
κρότου λάμψης που σου πετάχτηκε σε ευθεία βολή και από κλωτσιά αστυνομικού. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι και από αυτό που βίωσα κιόλας είναι ότι... Αυτό που βίωσες από... θέλουμε να μας πεις. Από κρότου λάμψης μου ήρθε ο τραυματισμός στα χείλια, στο πρόσωπο γενικότερα και στη μύτη. Τώρα η κλωτσιά δεν ξέρω που ακούστηκε. Μπορεί να έχω και καμιά κλωτσιά. Εγώ πάνω στο τρακ μου και πάνω στο άγχος και πάνω στον πανικό. Εντάξει, γενικότερα οι τραυματισμοί φοιτητών ήταν μπόλικοι, είτε από κλωτσιές, είτε από κλωπιές, είτε από κρότου λάμψη που σκάσανε στα πόδια. Δεν αποκλείω το γεγονός να φάγω καμιά ξόφαλση. Γιάννη, δεύτερη, γιατί, εντάξει, δεν πήγες για μια ειρηνική διαμαρτυρία με το πανό σου, με τους συμφοιτητές σου. Ναι. Μετά βρέθηκες, τουλάχιστον εμείς από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο που έχει τραβήξει ο συνάδελφος, ο Χρήστος Αβραμίδης, σε είδαμε κάτω, εμόφυρτο και μάλλον χωρίς τις αισθήσεις σου. Mm-hmm. Τι θα κάνεις, θα κινηθείς νομικά? Εντάξει, νομίζω είναι κάτι που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο. Ναι. Και όταν λέω δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο, εννοώ και από το νομικό του ζητήματος, αλλά αναπάντητο ευρύτερα και την κοινωνία. Εμείς καλούμε όλους οι φοιτητές μας να στηρίξουν τις ερχόμενες κινητοποιήσεις, όχι να στηρίξουν απλά το δικό μου πρόσωπο επειδή χτυπήθηκα ο Σαν Γιάννης και αυτό. Αν η πανεπιστημιακή αστυνομία εφαρμοστεί εν τέλει, νομίζω... Θα είναι πιο συχνά αυτά. Ναι. Αυτά τα γεγονότα θα είναι πολύ πιο συχνά στο Απιστήτα και σε άλλα ιδρύματα. Ένα ερώτημα εμείς βλέπουμε την εικόνα και την ευθεία βολή της κρότου λάμψη, θα τη δείτε, είναι και κυκλωμένη στη συνέχεια ΝΑΤΟ, που τραυμάτισε τον Γιάννη. Θα ήθελα όμως να μιλήσω με την μητέρα του, με την κυρία Ματούλα. Ματούλα είναι το επώνυμο, σωστά? Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Κυρία Ματούλα, εικάζω, παρότι δεν είμαι μητέρα, ότι είναι πολύ δύσκολο να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε ή να βλέπεις στο διαδίκτυο τη φωτογραφία του παιδιού σου εμόφυρτο σε ένα δρόμο, στην άσφαλτο, ενώ το έχει στείλει το πρωί στο πανεπιστήμιο να κάνει το μάθημά του. Και ειδικά αν σε παίρνουν τηλέφωνο δύο φορές σε 15 μέρες. Ακριβώς, γιατί ήταν και την 11η του μήνα ο Γιάννης τραυματίας. Ναι, βέβαια. Σίγουρα δεν είναι όχι μόνο ευχάριστο, είναι τρομακτικό για ένα γονιό να ακούει όλα αυτά. Εγώ επιστρέφοντας από τη δουλειά μου είδα τα πρόσωπα της οικογένειάς μου, τον άντρα μου και τα υπόλοιπα δύο παιδιά μου μαρμαρωμένα στο σπίτι. Δεν ήξερα τι συμβαίνει, γιατί έπρεπε να είμαι μέχρι αργά στη δουλειά. Γυρίζοντας ρώτησα τι έχουν και μου είπαν ότι ο Γιάννης... Στο άκουσμα ο Γιάννης κατέρευσα, γιατί άρχισα και φώναζα, έκλαιγα και λέω τι έπαθε πάλι ο Γιάννης. Γιατί πριν από 15 μέρες μου είχε πει ο Γιάννης ότι ήταν με κολάρο στο Ιπποκράτειο από χτύπημα πάλι αστυνομικού. Κυρία Ματούλα, να σας ρωτήσω, όταν ακούσατε να σπινάρετε, για να μιλήσω έτσι στη δημοσιογραφική αργό, ότι ο γιος σας είναι επαγγελματίας τραυματίας, πώς νιώσατε και τι απαντάτε σε όλον αυτόν τον κόσμο? Έχω να πω ότι δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συμβαίνει, γιατί ξέρω πως είναι το παιδί μου. Το παιδί μου είναι ένα παιδί σκεπτόμενο, φιλήσυχο, με την έννοια ότι έχει ανήσυχες ιδέες, ότι πάντα ενημερώνεται, διάβαζε μια ζωή για όλα τα θέματα της κοινωνικής ζωής και για την πολιτική ακόμα. Και είναι ένα παιδί που το ξέρω ότι έχει άποψη, είναι όριμο. Δεν θα πίστευα ποτέ ότι του πρέπεται αυτός ο χαρακτηρισμός και... Το γνωρίζει και όλη η κοινωνία των Χανίων, από όπου και αν έχει περάσει, και από το Λύκειό του, από τους καθηγητές του που ακόμη και τώρα μου στέλνουν συμπαράσταση και την αγάπη τους, από τους αθλητικούς χώρους όπου πέρασε. Ήταν ένα παιδί με ήθος και είναι ένα παιδί με ήθος. Άρα δεν μιλάμε ούτε για τραμπούκο, ούτε για ένα παιδί που στο δίλημα βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα επιλέγει τη βαριοπούλα.
Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές, επειδή μιλάμε με τον Γιάννη μου πολλές φορές για όλα αυτά τα θέματα, λέω, Γιάννη μου, πες μου τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό, με τη βιβλιοθήκη. Μου λέει, μαμά, εμείς στη βιβλιοθήκη, όλοι οι φοιτητές θέλουμε. Βέβαια. Θέλουμε κάθε υποδομή που γίνεται για πανεπιστήμια να είναι ευπρόσδεκτη. Όλοι οι φοιτητές θέλουν να αναβαθμιστεί ο χώρος των πανεπιστημίων. Ποιος δεν θα το ήθελε? Απλά είναι πρόσχημα η βιβλιοθήκη. Εμείς δεν θέλουμε την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε βιβλιοθήκες. Φυσικά και θέλουμε. Να κλείσω με τον Χρήστο. Χρήστο, το κλίμα ποιο είναι στη Θεσσαλονίκη? Το παρακολουθείς το ζήτημα, το καλύπτεις? Εσύ φοβάσαι ότι θα υπάρξει νέος κύκλος έντασης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο? Αν υπάρξει νέος κύκλος έντασης, φαίνεται ότι δεν θα είναι από την πλευρά των φοιτητικών συλλόγων, με την έννοια του ότι αυτή τη στιγμή διοργανώνουν πολύμορφες δράσεις. Αύριο θα υπάρχουν δικαστικές παρεμβάσεις και κυρίως θα υπάρχουν γενικές συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων, αυτών που θέλει να εξαφανίσει η κυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγάλο crash test. Ταυτόχρονα όμως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έρχονται σε σύνδεση και με άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο υπέρυξη του Πανεπιστημίου. Για παράδειγμα, σήμερα υπήρχαν διαδικασίες συντονισμού των δράσεων με καθηγητές του Πανεπιστημίου, αλλά και με υπαλλήλους του Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα, τις επόμενες μέρες θα διοργανωθεί ένα μεγάλο φεστιβάλ, το οποίο θα είναι μαζί με το Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος. Ενώ στο χώρο μπαίνει και το Κοινωνικό Ιατρείο, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες να δίνουν μία συνέντευξη τύπου κοινή με τους φοιτητές, όπου θα αναφέρουν γιατί είναι επικίνδυνες οι επιλογές που παίρνει η ελληνική αστυνομία. Επίσης υπάρχει μεγάλη διαδήλωση την Πέμπτη, η οποία θα έχει και ένα πανελλαδικό χαρακτήρα, δηλαδή εκτός από τη Θεσσαλονίκη θα γίνει και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Μάλιστα. Επέτρεψε μου όμως, Νατάσα, βεβαίως, να σημειώσουμε κάτι ακόμα το οποίο ήταν επίσης εξόφθαλμο, ότι τα βάσανα του Γιάννη δεν τελείωσαν με τον τραυματισμό του, γιατί συνάντησε αστυνομικούς και όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Δηλαδή ακόμα και μέσα στα μέσα στο παραβάν αστυνομικοί με τον Γιάννη να είναι σε άθλια κατάσταση. Νομίζω αξίζει. Έτσι εξηγείται το ανακοινωθέν Παπα-Νικολάου. Ναι. Να ρωτήσω 30 δευτερά. Όχι, να μιλήσω ο Γιάννης. Έλα, ναι, Γιάννη. Α, να μιλήσω όπως θέλετε. Όπως είπε ο κύριος Αβραμίδης εδώ πέρα. Ναι, με το που ήρθε ασθενοφόρο και με παρέλαβε από το Αριστοτέλειο και με μετέφερε στο Ιπποκράτειο, τα πρώτα άτομα που αντίκρισαν με το που άνοιξαν τις πόρτες ήταν δύο τραυματιοφορείς που ζήτησαν τα στοιχεία μου και την ώρα που έλεγα τα στοιχεία μου ταυτόχρονα γράφαν και δύο αστυνομικοί από πίσω. Πάλι καλά είχα αρκετούς συμφοιτητές οι οποίοι με βοήθησαν να πάω στα μέρη που έπρεπε να πάω για να πάρω τις κατάλληλες εντολές. Ναι, και σε ποιους γιατρούς να απευθυνθώ, οπότε κάπως επέτρεψαν και την αστυνομία να είναι εκεί πέρα και δημιούργησαν ένα γεγονός και μπροστά σε άλλα άτομα, τύπου, μα τι κάνετε, δηλαδή, ο φοιτητής μόλις ήρθε σε νοσοκομείο από τα δικά σας χέρια και έχει το θράσιμο να εμφανίζεται πάλι εδώ πέρα και να ζητά τη στοιχεία. Δηλαδή, είναι κάπως προφανές το γεγονός ότι η αστυνομία ήρθε πιο γρήγορα και από το στενοφόρο στο Ιπποκράτειο. Εμένα μου φάνηκε σαν να θέλει να καλύψει γενικά, γιατί εντάξει, απόπειρα οριακά ανθρωποκτονία με δόλο ήταν αυτό το πράγμα που έγινε, να ρίξει σε εντάξει, παιδί ημέρες. Είμαι παιδί 20 χρονών και σπουδάζω. Ήμουνα με τους υπόλοιπους συμφοιτητές μου σε μια κινητοποίηση και μου έριξες κροτουλάμψεις στο ύψος του προσώπου μου από τα 2 μέτρα. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι ανθρωποκτονία, τότε δεν ξέρω τι είναι. Είναι και σίγουρα γενικότερα μια αναλογική χρήση βίας, Γιάννη, απέναντι σε ένα νεαρό που κρατάει ένα πανό. Νατάσα, έχω 30 δεύτερα να τον ρωτήσω κάτι. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Πάρτα τα 30 δεύτερα, θα μου φωνάζουν από πάνω. Έλα. Εν συντομία, Γιάννη, θες να μας περιγράψεις ποιο είναι αυτό το φοβερό, ποια είναι αυτή η φοβερή αστυνομία στην κατάληψη στο βιολογικό που μετά από 34 χρόνια πρέπει οπωσδήποτε τέλος πάντων να διαλυθεί? Τι κάνατε εκεί μέσα, ρε παιδί μου, γιατί είναι τόσο φανατισμένοι όλοι αυτοί τέλος πάντων για να καταφέρουν να το διαλύσουν αυτό το πράγμα? Για το στίξι το βιολογικό, λέτε. Ναι, ναι, ναι. Ακούστε να δείτε τη δικιά μου άποψη πάνω σε αυτό. Γενικότερα, είναι πολιτική επιλογή να λες ότι νοιάζομαι για την εκπαίδευση, που
Εντάξει, εννοείται, όπως είπε η μητέρα μου, οι φοιτητές είναι ένα δίκαιο ζήτημα να παλεύουν για να χρηματοδοτούνται καλά τα πανεπιστήμια και να υπάρχουν υποδομές. Αλλά είναι πολιτική επιλογή να παίρνεις πολιτικό χώρο. Μάλιστα. Εμένα μπορεί να μην με βρίσκει σύμφωνο, αλλά το πήραν πολιτικό χώρο να το κάνουν βιβλιοθήκη. Αυτό εξαπολύει επίθεση γενικότερα σε κεκτημένο, που κεκτημένο είναι και το να έχεις πολιτικό χώρο εντός του πανεπιστημίου, όπως είναι κεκτημένο να έχεις και στέκη φοιτητικού συλλόγου, για παράδειγμα. Θα ξεκινήσουμε το στέκι στο βιολογικό. Μάλιστα. Θα μεθαύριο θα είναι το στέκι φοιτητικού συλλόγου νομικής, το στέκι φοιτητικού συλλόγου ιστορικού αρχαιολογικού και του κάθε φοιτητικού συλλόγου. Είναι σαφές. Στέκι το οποίο σε βοηθάει να κάνεις πολιτική ανάδραση και στέκι το οποίο συλλογικοποιεί τα όργανα του πανεπιστημίου και τα βγάζει στον δρόμο και μπορούν να δημιουργήσουν πανελλαδικά γεγονότα. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ θερμά και την κυρία Αριάννα Ματούλα, μητέρα του Γιάννη Ντουσιάκη, ο οποίος έχει δεχτεί 2 φορές επίθεση από την αστυνομία, διαμαρτυρόμενος ειρηνικά με τους συμφοιτητές του για την αποχώρηση της αστυνομίας από το Πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ θερμά και τον Χριστό Αβραμίδη, τον καλό συνάδελφο που μας βοηθάει πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλό βράδυ και στους τρεις σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, με το πολιτικό μας πάνελ.